Αύριο θέλω να σας παρακαλέσω όλους να έρθετε να πάρετε τις θέσεις σας στα σκαλιά μπροστά. Σήμερα θα κάνουμε μια δοκιμή απλοποιημένη. Αυτή ήταν λοιπόν μια προσομοίωση σύγκρουσης με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μια ταχύτητα που είναι πολύ πιθανόν να δούμε να συμβαίνει κάπου μέσα στο κέντρο της πόλης. Ένας πίστες. Και θέλουμε τους νέους μας που αρέσκονται στην ταχύτητα και την οδήγηση να εξασκούνται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις με υψηλές προδιαγραφές. Κυρίες και κύριοι, ας συνοψίσουμε το θέμα της οδικής ασφάλειας. Διαπιστώνοντας ότι στη χώρα μας έχουμε πρόβλημα υποδομών, σωστά, παιδείας και αστυνόμευσης. Στόχος και έχει μπει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η διακυβέρνηση του τόπου, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, είναι να βελτιώσουμε και βελτιώνουμε καθημερινά και τους τρεις τομείς. Ειδικά όσον αφορά το θέμα της οδικής παιδείας και συμπεριφοράς, το Υπουργείο Αθλητισμού έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, αξιολογώντας την αθλητική οικογένεια, τους Ολυμπιονίκες, τους πρωταθλητές μας. Και υλοποιούμε δράσεις ώστε να μεταδώσουμε μηνύματα σωστής οδηγικής συμπεριφοράς. Πολύ σαν την επικράτεια, αξιοποίηση της αυτοκίνητου. Φιλοδοξούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά σας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν έγινε το letter from the Ministry of Culture and Sport inviting me to come to participate to this event. And I mean to be very sincere, I love running, I love acrobatic swimming, but the main reason why I came here was to give you my support on what you do on road safety. It is essential. Που ακολουθούν οι ομόλογοι τους στις εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων. Μέσω αυτής της διοργάνωσης θέλουμε να μιλήσουμε στα νεαρά παιδιά, καθώς δεν ξεχνάμε ότι στις ηλικίες από 5 έως 29 ετών τα τροχαία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. Κυρίες και κύριοι, σε όλο τον πλανήτη, και καλές πρακτικές οδικής ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες.